Ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα επίπεδα των χλωριόντων καταγράφονται από το χημικό εργαστήριο του κ. Ανδρέα Τριανταφύλου στα δείγματα νερού από τους χυμάρους Ξηριά και Σεσκουλιώτη. Η δείγματοληψία έγινε πριν από λίγες ημέρες για λογαριασμό του Ράδιο Βέρα. Ενώ οι τιμές στους δείκτες του μικροβιακού φορτίου είναι εντός των ορίων, οι τιμές των χλωριόντων έχουν χτυπήσει κόκκινο και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση καθώς πρόκειται για επιφανειακά υδάτα από την περιοχή της Κάρλας που καταλήγουν στον Παγασιτικό. Στον ποταμό Ξηριά βρέθηκε 1422 μιλιγκράμμ στο λίτρο, ενώ στον Σεσκουλιώτη βρέθηκε στα 742. Μιλάμε δηλαδή σχεδόν για θαλασσινό νερό. Δεν είναι ακριβώς θαλασσινό νερό. Πιθανότατα είναι φάλμηρο νερό, δεν μπορούμε να το πούμε θαλασσινό. Είναι φάλμηρο νερό και πιθανότατα, με μια λογική εξήγηση, είναι ότι προέρχεται από τις γεωτρήσεις από τον κάμπο, οι οποίες το νερό πέφτει μέσα στην Κάρλα, με αποτέλεσμα και εκείνο να ανεβαίνουν τα χλωριόντα του. Γιατί σε ένα επιφανειακό νερό δεν θα πρέπει να έχει τέτοιο νούμερο. Οι υψηλές τιμές των χλωριόντων καταδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα εφαλμήρωσης των υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Κάρλας. Πρόκειται για νερά γεωτρήσεων που το καλοκαίρι ενισχύουν το δίκτυο ίδρυυσης του Βόλου. Θα πρέπει να το ψάχνουμε συνέχεια με την έννοια να βλέπουμε ότι το νερό, αν χρησιμοποιείται νερό από τις γεωτρήσεις που τροφοδοτεί το Βόλος, θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που εκεί βέβαια υπάρχει όριο στα χλωριόντα και είναι στα 250 μιλιγκράμμ στο λίτρο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά και τα δύο ας πούμε σαν νερά, αλλά αυτά τώρα είναι του ποταμιού. Έτσι είναι. Εντάξει. Έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Ακριβώς, ναι, δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν νομίζουν να χρησιμοποιηθούν για ίδρυυση δικτύου, ας πούμε, πώληση χωριού κλπ. Αυτό που μας λέτε τώρα δείχνει και την ποιότητα των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας του Κάμπου, που ξέρουμε ότι πλέον. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα. Και ξέρω ότι και οι γεωτρήσεις πλέον κάθε χρόνο όλο και πάνε και πιο βαθιά. Είναι οπότε, εκατοντάδες μέτρα πλέον. Ακριβώς, ναι. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή κάποιο έργο με την έννοια να έρθει κάποιο πιο καλύτερης ποιότητας νερό για να μπορούν να ποτίζουν και ο κόσμος.